Πάμε λοιπόν στα νούμερα τηλεθέας. Η Τζόρτζια Συρίγα μας τα έχει φέρει σήμερα τα νούμερα τηλεθέας. Εγώ θα φύγω από εδώ. Άρη, πού πας? Θα φύγω. Θα πάω εδώ δίπλα στα παιδιά. Α, ράξω μαζί σας. Έλα μαζί μας. Εδώ και floor manager και παραγωγή. Πολύ εργαλείο, Νάσος. Λοιπόν, εδώ θα ράξω για να βλέπουμε. Είναι αυτό που λέμε όταν ευημερούν οι αριθμοί, υποφέρουν οι παρουσιαστές. Εντάξει, εδώ σημαίνει το αντίθετο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, Τζόρτζια, να ξεκινήσουμε με την πολύ πρωινή ζώνη. Πάμε να δούμε. Καρτούλα. Μάλιστα. Ξεκινάμε λοιπόν από το Open. 7-9,2. Αντένα πρωινή ζώνη, 17,7-17,8 στο γενικό σύνολο. Εδώ, εγώ αυτό που βλέπω εδώ, ότι τσίμπησε ο Παπαδάκης. Σύμπησε, ναι. Περίμενε λίγο να πούμε και τον Sky, γιατί πετάχτηκες. Mm-hmm. Κάτσε, παιδιά, εδώ έχει φτάσει ένα 17-8-17-7. Και θυμάμαι την περασμένη φορά ήταν στο 14. Όχι, είχε ανέβει και την προηγούμενη, έχει αρχίσει η τάση. Ωραία, τότε, άρα τσίμπησε. Άρα, Μαρία Αναστασοπούλου, καλά το πες την άλλη φορά εσύ. Γιατί θυμάμαι τι έχει πει. Λοιπόν, και Sky 11,6-20,6. Τη βλέπεις την πτώση του Sky? Τι βλέπω. Κοίτανε τα 20άρια. Ναι. Είναι ένα θέμα που ταλανίζει το Sky γενικά, όπως ξέρεις εσύ. Ναι, αλλά έτσι, τα παιδιά στον Sky, ο Δημήτρης με τον Άκη, είχαν 20άρια στον Νεανικό. Αν θυμάσαι. Όχι, δεν το θυμάμαι. Αλήθεια, ναι, 18-19-20. Θεωρώ ότι είναι το βασικό πρόβλημα του Sky. Του Sky γενικότερα το δυναμικό. Πήγαιναν είναι... καλά, εννοείς, ας πούμε. Ναι, πήγαιναν σε σχέση με το υπόλοιπο. Πέρυσι, ας πούμε. Όχι, ρε, πριν φέτος, τώρα, Σεπτέμβριο, ας πούμε. Ναι. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τώρα δηλαδή. Βεβαίως. Τι άλλαξε, πιστεύεις? Νομίζω επικαιρότητα είναι. Δεν τους πάει η επικαιρότητα του Κασελάκη? Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση. Καλούν όλους όσοι έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πιάσει τα σύνδεση εκεί πέρα στο πρωινό. Τις τελευταίες εβδομάδες. Μόνο την αξιόλογη έχουν καλέσει. Ο Τζανακόπλος την προηγούμενη φορά εκεί πέρα σόλαρε. Έχω την εντύπωση ότι ο Παπαδάκης τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει βάλει περισσότερα βίντεο. Περισσότερες ανάσες έχει στην εκπομπή του. Κάτι το οποίο έλειπε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει. Πολύ κουβέντα υπήρχε και νομίζω ότι έχει αρχίσει ο Μάστορας εκεί, ο Παπαδάκης, να τα βλέπει λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε εδώ. Λοιπόν, πάμε εδώ στον Α, 18,7-14,4 και 7,3 στο Μέγκα, 11,6. Ανέβηκε στο γενικό η Ελεονόρα Μελέτη. Ναι. Είναι πάνω. Είναι δύσκολο. Θέλετε να το σχολιάσουμε? Δύσκολη εικόνα αυτή. Τι να σχολιάσουμε? Και έχει γίνει και αλλαγή ώρας, έτσι. Έχει γίνει μισή ώρα αργότερα. Μισή ώρα πιο μετά πήγε. Ναι, έχει αλλάξει η ώρα για να βελτιώσει την κατάσταση, αλλά νομίζω ότι δύο μέρες είχε κάτι πεντάρια για κάτι εξάρια. Για να βελτιώσει την κατάσταση, το κάνει. Ναι, ή... Για να βελτιώσουν το δυναμικό. Δεν βελτιώνεται αυτό. Ναι, εντάξει, εγώ νομίζω ότι σταματεί να έχει πάρει σημαντικό προβάδισμα και τρέχει, καλπάζει στην συγκεκριμένη ζώνη. Οπότε τώρα... είναι πάρα πολύ δύσκολο οποιοδήποτε άλλο να ανταγωνιστεί απέναντι της. Είναι, το έχει φτιάξει, το έχει δέσει, το έχει κάνει, το έχει χρόνια. Έχει χτίσει, παιδιά, έχει το κοινό της, έχει τα κορίτσια, έχει χτίσει ένα... Και νομίζω, εντάξει, τώρα δεν θα πω κάτι φοβερό, αλλά η Ελεονόρα νομίζω δεν έχει βρει την ταυτότητά της, παιδιά. Τρίτη και Πέμπτη, 5,6 και 6,7 η Ελεονόρα μεσόωρο. Εγώ πιστεύω ότι η Τσιμτσιλή, παιδιά, Νάσο και Νίκο, η Τσιμτσιλή... Σε μεγάλο κανάλι, έτσι. Μιλάμε για μεγάλο κανάλι. Δεν είναι νούμερα για Μέγκα τώρα. Δεν είναι νούμερα για Μέγκα, γιατί το Μέγκα έχει πολύ ψηλά τον πύχη. Έχει κάνει μεγάλα νούμερα και προφανώς αυτό θα του κάνει ζημιά αυτό το νούμερο. Αυτό θα του κάνει ζημιά στον καθημερινό μέσο όρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Και παιδιά, μην ξεχνάμε ότι η Μαρτίνα έχει χτίσει και μία παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, και είναι δηλαδή, και άδικο να συγκρίνουμε τα δύο προϊόντα. Και είναι μία χημεία ιδιαίτερη μεταξύ του οι άνθρωποι και βγαίνουν. Να τα ακούνε τα στελέχη του Μέγκα αυτά. Καλά, η αλήθεια είναι ότι και η παρέα τη Ελεονόρα Μελέτη είναι πάρα πολύ καλή. Μιλάμε ότι. Τα θέματα τα οποία παρουσιάζονται, οι συνεντεύξεις, είναι μια άρτια δομημένη εκπομπή. Εγώ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να φταίει. Το λέω για την ομάδα της Σταματίνας, γιατί έχουν μια χημεία η οποία φαίνεται, πώς να σου πω, μιλάνε είναι με τα μάτια. Είναι και περισσότερα χρόνια, βρε Μαρία. Είναι 12 χρόνια. Πολλά τα χρόνια. Είναι 10η χρονιά. Επίσης, Τζόρτζια, να σου πω ότι όταν προσπαθείς να φτιάξεις ένα προϊόν ίδιο, σε ένα ήδη υπάρχον προϊόν, που 12 χρόνια σαρώνει, πολύ δύσκολα. Εννοείς δηλαδή ότι η Μελέτη αντέγραψε την Τσιμτσιλή? Δεν είπα τη Μελέτη. Ο Σούσουλας μπορεί να το έκανε. Δηλαδή μπορεί κάποιος από το πρόγραμμα να είπε ότι θέλω να φτιάξετε την Τζόρτζια. Είδες. Γλώσσα λαθάνω, αλλά τι λέγει. Θέλω να φτιάξετε τη Σταματίνα. Την αντίστοιχη Σταματίνα. Δεν φτάνει αυτό να το πει. Μα νομίζω ότι έρχεται και κουμπώνει αυτό σε αυτό που λες ότι η Ελεονόρα δεν έχει βρει την ταυτότητά της. Δεν την έχει βρει. Και το λέω γενικά δεν την γιατί έχει δεν αφήνει την Ελεονόρα να κάνει αυτό που ξέρει, εγώ θα πω. Που έχω δουλέψει μαζί της και την ξέρω. Ωραία. Εγώ πάντως το λέω για την Ελεονόρα συνολικά.
δεν το λέω μόνο ειδικά φέτος ή πέρυσι, συνολικά. Μάλλον κάποια στιγμή βρήκε, έφτασε κοντά αυτό με τις συνεντεύξεις που έκανε τα βράδια, νομίζω ότι τις πήγαινε. Το βιωματικό με αυτό το βιωματικό τη πήγαινε. Ναι, ναι, ναι. Το hashtag νομίζω λεγόταν. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Δεν θυμάμαι καν αν ήταν ο Μάλις. Αλλά ήταν ένα προϊόν που τη στέριαζε. Δε το κουλό τώρα εδώ πέρα. Πάμε. Λοιπόν, το κουλό εδώ ποιο είναι. Αντένα 14,3, 16,5, Αλφα 12, 13,6 και Μέγα 7,6, 8,8. Λοιπόν, αυτά τα νούμερα που βλέπεις, Νίκο, ναι, είναι μέχρι την Πέμπτη, τα καθαρά. Mm-hmm. Χθες λοιπόν, επειδή μας ήρθε σήμερα το ραβασάκι της Παρασκευής, ο Λιάγκας έκανε στο δυναμικό 5,5%. 5,5% και αυτό. Την προηγούμενη έκανε 18%. Τεράστια διαφορά. Εάν πει τώρα, κάτσε περίμενε. Και στην αρχή της εβδομάδας έκανε ένα επίσης 18-19. Ναι, πήγε πολύ καλά. Όλη την εβδομάδα. Βγάλει... Μα γι' αυτό και ο μέσος όρος στο δυναμικό του είναι τόσο υψηλό. Ξεκίνησε με τον Μπέο. Την ημέρα που έβγαλε τον Μπέο και τον έκλεισε στον αέρα. Μην τον ξαναπάρετε. Μην τον ξαναπάρετε. Έκανε ένα 18-19, ένα πολύ μεγάλο και νούμερο. Και μετά θα πάει για Τσίπουρα στο Βόλο με τον Μπέο πάλι. Ναι, ναι, θα τον ξανακαλέσω, πιστεύω και εγώ. Θα τον ξανακαλέσει, εννοείται. Και καλά θα κάνει. Και όχι καλά θα κάνει, γιατί του κάνει νούμερα. Δεν κάνει γραφή, αυτό το καλύνει. Το έχει πει και η Φέη Σκορδά. Όποιο καλεί τον Μπέο, τον καλεί και τα νούμερα. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, εδώ ναι, αυτό που λες, ισχύει αυτό που λες. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Αυτό το είναι παράξενο. Αλλά τώρα αυτά τα δύο προϊόντα. Δηλαδή, είναι αυτοί οι δύο και όλοι οι άλλοι. Είναι ουσιαστικά αυτοί, είναι παιδιά ή ναι, είναι μόνο αυτοί εθνική, οι δύο πλέον. Είναι η Α εθνική και η Β εθνική, να το πω. Χωρίς είναι κανένα... οι μικρομεσαίες ομάδες και οι Champions League ομάδες. Ναι, ακριβώς. Πάμε να συνεχίσουμε στην ίδια κάρτα. Αλλά γενικά, πώς το λένε, ο Λιάγκας με την καινούριου δεν έχουν καμιά ουσιαστική διαφορά. Ενώ τα νούμερα. Είναι πάνε στήθος με στήθος. Είναι πάρα πολύ κοντά. Μία ενέργεια, ο άλλος. 4-6-5-4 για την Ελένη. 5-4, Star 8,3-6,7, Sky 11,2-19,8 και Air 4,5-3,8. Με εντυπωσιάζει το 4,5. Ανέβηκε. Από το 3,5. Παιδιά, δεν έχετε παρατηρήσει ότι η Air κάνει... το έχω παρατηρήσει, το έχω σχολιάσει και στο site μου αυτό. Κάνει ενημέρωση24.gr. Κάνει μεγαλύτερα νούμερα το βράδυ αυτή η εκπομπή του Φώτη και της Μελιτά. Δεν είναι μόνη, και εμείς. Στην η επανάληψη μας κάνει μεγαλύτερα νούμερα από τα νούμερα που κάνουμε. Ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Ναι, να με βάλουν 5 ώρα το πρωί. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Star 12,7, 13,7 και Sky 7,9, 8,3. Πονάει εδώ. Πόνος, υδρότας και δάκρυ. Αίμα δάκρυα και υδρότας που έλεγε και ο Σάκης ο Ρούβας. 7,9, 8,3. Και φούστα. Με 19 πάσα. Να το πας 8, καλή μου, άλλαξε το. Φαίνεται, φωνάζει, μήνες τώρα. Τι θα γίνει εδώ, Νάσο? Έλατε. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι θα κάνει καμία αλλαγή για την ώρα η Φέη Σκορδά. Και θα πάει κάπου αλλού, δεν πιστεύει. Δεν πρόκειται να κάνει. Η Φέη να πάει κάπου αλλού. Πάρ' την τηλέφωνο. Εγώ τι να σου πω. Τελειώνει το συμβόλαιό της έτσι. Τελειώνει. Έχουμε πληροφορίες αν θα πάει σε κάποιο άλλο κανάλι. Όχι, έχουμε πληροφορίες ότι μετά τις γιορτές θα τις ενημερώσουν ότι δεν ανανεώνεται. Πάντως κρατήστε τα αυτά που λέμε σήμερα. Γιατί πολύ πιθανό να έχουμε τη μεγάλη έκπληξη για τη Φέη Σκορδά. Δηλαδή. Τώρα δεν θα το πω. Τότε θα το πω άλλη στιγμή. Έλα τώρα, μη μου πεις ότι και εσύ υιοθετείς το σενάριο που τη θέλει να πηγαίνει στο Μέγκα, όπως όλη την εβδομάδα έπαιζε αυτό από κάτι παπαγαλάκια και την προηγούμενη εβδομάδα έπαιζε ότι θα κάνει τον Αρναούτο μου πρωινό. Βαρέθηκα, κουράστηκα, νησάφιε, νησάφιε. Έτσι, με τον σύντροφο Νάσο. Εντάξει. Μήπως έχουμε την ίδια πηγή, Νάσο. Για πάμε. Λοιπόν. Open 4%, 3,8%. Αντένα. Δύσκολη εβδομάδα για την Κατερίνα αυτή. Αντένα 17%, 16% στο γενικό σύνολο. Μέγα 8,7, 9,3 και Αλφα 8,7, 11,9. Τρίτη εβδομάδα που η Τατιάνα είναι πάνω από την Ελένη Μενεγάκη στους μέσους όρους. Δύσκολο είπα για να μην παρεξηγηθώ, γιατί για είστε έτοιμοι. Ναι, για ποιον το είπες. Είπα δύσκολη εβδομάδα για την Κατερίνα Ζαρίφη. Ναι. Γιατί. Διότι έχουμε μία λόγω επικαιρότητας άνοδο τις τελευταίες τρεις εβδομάδες Τατιάνα Στεφανίδου με διψήφια νούμερα. Το 8,7 τώρα που έχει στο νεανικό είναι πολύ κάτω σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή η Τατιάνα ήταν διψήφια και στα δύο κοινά. Την προηγούμενη και την προπροηγούμενη εβδομάδα. Και ήταν πάνω από την Ελένη. Ζορίζεται λίγο στο δυναμικό. Ζορίζεται γιατί είναι δύσκολο εκείνη την ώρα να μπορέσεις να ψυχαγωγήσεις τον κόσμο. Είναι δύσκολη ώρα. Μα δεν το κάνει αυτό έτσι η Τατιάνα. Δεν πουλάει αυτό. Όχι, μιλάω για την Κατερίνα. Είναι δύσκολο όταν έχουν συνηθίσει κάποιοι. Δηλαδή η Κατερίνα προτείνει στον κόσμο κάτι εντελώς διαφορετικό. Εντελώς από όλους τους άλλους. Εναλλακτικό. Θέλει χρόνο. Έκανε μια συνέντευξη χθες του Λαζόπουλου πολύ καλή. Ναι. Ο Λαζόπουλος. Συγγνώμη. Όχι, ο αλήθεια. Ναι. Έκανε. Ναι. Το έχουμε να το παίξουμε μια στο πονικό. Το έχουμε. Υπάρχει.
Για να δούμε λίγο τι είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην Κατερίνα Ζαρίφη. Να συνεχίσουμε τα νούμερα. Λίγο ακόμα. Εντάξει, λίγο να το βάλουμε στο κάρβουνο, λίγο να στρώσει. Απλά να δούμε, είναι ωραίο τα νούμερα. Να πιάσει καρβουνιά από κάτω. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα νούμερα, λοιπόν. Αν και είσαι του τρίτου δεσμήτη, πάμε καλά τα νούμερα. Για να ακούσω. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, Μέγκα 12,8-18, Sky 10,1-10,5 και Star 9,4-11,8. Πάμε στην επόμενη. Sky 8,9-8,6, Star 15,5-14,9 και Air 5,7-6,6. Γιατί δεν αλλάζετε τη φωτογραφία του Σεφερλί και με τρομάζετε κάτι. Ναι, λέτε, αυτή είναι από παράσταση. Σκάει τόση ομορφιά πάνω από το μπροστά μου, δεν μπορώ. Που έχει πει και το. Έχει πει ένα επικό ο Σεφερλί σε ένα από τα τηλεπαιχνίδια του. Λέει η Κλεοπάτρα δεν ήταν Ελληνίδα. Αλλά. Υποπαίκτη. Ότι με το σαπούνι. Υποπαίκτη. Κάποια στιγμή λέει. Δεν ξέρω πώ ήταν η ερώτηση και λέει. Η Κλεοπάτρα, η Βασίλισσα Κλεοπάτρα προερχόταν από του Τολεμαίου Έλληνε. Λοιπόν, και λέει ο Σεφερλής με ένα πολύ αυθόρμητο στυλ. Όχι, λέει, δεν ήταν, λέει, Ελληνίδα. Ωραία. Τα ακούσαμε και αυτό. Okay. Εντάξει. Κάτι θα ξέρει ο Μάρκος. Πάμε να συνεχίσουμε. Κολοκοτρώνει, ψηφίζουμε όλοι. Λοιπόν, Α 9%, 10,9% και Αντένα 14,6%, 15,6%. Ξεκάθαρη πρώτη. Να δω και στο LinkedIn. Ο Νάσος που έλεγε πριν για το LinkedIn του Αντένα. Έτσι, πολύ καλό και έχει πρόγραμμα το δελτίο. Ναι. Πραγματικά πολύ καλό μετά από πολλά χρόνια. Από το φόσκολο. Εξαιρετικά το λες. Αυτό ακριβώς είναι. Λοιπόν, Μέγα 16,4-15%, Σταρ 16,9%. Συμπίστε το Σταρ αυτή την εβδομάδα, καλά το παρατηρούμε. Και Sky 8% και 8,3%. Δείτε τώρα την off-peak 8 ο Σεφερλής, 8 εγκλωβισμένος και ο Φερεντίνος. Δεν ανεβαίνει ούτε με Κλάρκ. Ούτε με Κλάρκ. Συνεχίζει. Τι να κάνω, είναι Βίντσι. Καλά, ναι, αλλά εδώ πέρα, εδώ υπάρχει και 10 χρόνια ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος σκίζει στον τροχό της. Είναι η τσιμτσιλή της απογευματινής ζώνης. Ακριβώς είναι η τσιμτσιλή. Ο Πολυχρονίδης. Ναι, ναι. Μπράβο, ρε Νάσο. Λοιπόν, Open 9,6%, 17,9%, Αλφα 12,8%, 14,1% και Αντένα 21,7% και 17,3%. Τα εικοσάρια του Παραδείσου των Κυριών έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Συνεχίζουμε. Ναι. Λοιπόν, Αλφα 18,5%, 21%, Αντένα, μάλιστα, 20,2%, 18,2% και Σταρ 10,7% και 8,5%. Κατάλαβες γιατί θέλουν να κρατήσουν τη μάγισσα σε καλή χρονιά. Βέβαια. Το 20 εκεί είναι κάτι εκατομμύρια το χρόνο budget διαφήμισης. Σωστό. Είναι μεγάλο νούμερο την ώρα. Είναι αυτό, 1,5 εκατομμύριο τηλεθεατές. Απλά δεν είναι 25-30, γι' αυτό και τους φεύγουν οι χορηγοί και ψάχνουν να βρουν τώρα πώς θα μειώσουν το budget. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Πάμε παρακάτω. Κοίτα, η Πανθέα. Λοιπόν, Μέγκα 15%, 23%. Εδώ ξέρει, μου είχε κάνει εντύπωση. Συγγνώμη, αν μιλάω πάνω. Συγγνώμη. Όχι, όχι, δεν μιλάω. Από το καλοκαίρι το λέμε, το συζητάμε έτσι, επειδή κάναμε αυτό το ρεπορτάζ, ασχολούμαστε, ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να περπατήσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Γιατί το ξέρουμε όλοι εμείς και εκεί δεν το ξέρουν στο φάιλο, δεν το καταλαβαίνουμε. Μια τόσο ωραία παραγωγή, παιδιά. Δεν σου λέω κακή παραγωγή. Ένα προϊόν. Είναι ανεξήγητο αυτό. Δεν το αγάπησε. Είναι πραγματικά ένα ανεξήγητο. Πραγματικά όμως είναι ανεξήγητο, γιατί ξεκίνησε και νωρίτερα από όλες τις υπόλοιπες σειρές της μυθοπλασίας. Οπότε λογικά θα έπρεπε να ξεκινήσει δυνατά και να τραβήξει αρκετό κόσμο. Δεν ξέρω τώρα αν αυτοί κάποιοι στο μυαλό τους είχαν τους παλιούς Πανθέους. Έτσι και καλά, υπάρχει εδώ το ειδικό που είναι η Πανθέη, ένα σύριαλ που είχε παίξει στο παρελθόν και το είχαμε αποθηκεύσει στη μνήμη μας και τη συλλογική μας μνήμη με έναν τρόπο. Υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα, μου επιτρέπεις. Εγώ δεν το θυμάμαι το σύριαλ. Το έχω διαβάσει. Τσιρικά, είμαι πιο μεγάλο. Επειδή μου νέρασε. Δεν νέρασε ο Νίξ, το θυμάμαι. Ναι, εννοώ. Μέχρι εκεί όμως το διέθεσα. Υπάρχει όμως το πόλεμο. Το οποίο δεν ξέρει τους Πανθέους και θα μπορούσε να πιάσει. Δεν είναι κάτι που πατάει στη σημερινή πραγματικότητα. Γιατί ούτε σε μια πραγματικότητα. Ούτε σε μια πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Πατάει σε μια πραγματικότητα όμως η μάγισσα. Στην αγάπη, στη μάνη ίσως. Ναι, βέβαια. Μια ιστορική αναφορά. Μια ιστορική αναφορά. Αυτό και επιπλέον υπάρχει και ένα άλλο θέμα με το Sky, παιδιά. Εδώ ο Sky δεν έχει καταφέρει, ενώ το επιχειρεί εδώ και πολλά χρόνια, να παίξει και στο ψυχαγωγικό. Δεν τα έχει καταφέρει. Συμφωνώ. Θες με τη Faye, θες με τα serial, θες με τα. Το μόνο show που του κάνετε είναι το ένα αυτό. Το μουσικό, ποιο είναι αυτό το μουσικό. Το οποίο. Το voice, λες. Το voice, μόνο το πρώτο κομμάτι που είναι το μονταρισμένο με τις καρέκλες που γυρνάνε έχει ενδιαφέρον και μετά βουλιάζει. Και εμένα, ναι, και εμένα. Αυτό βλέπουμε όλοι. Για να συνεχίσουμε, παιδιά, στα 20 λεπτά μετά τις 2.
Πω. Λοιπόν, Αντένα 14,3, 14,5, Μέγα 11,5, 19%. Και Α 16,5, 15,3. Για τον γιατρό θέλω να σας πω ότι αύριο Κυριακή έχουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο σας αφορά όλους εσάς τους φανατικούς, γιατί αν κρίνω από την τηλεθέαση γουστάρετε πολύ Μαρκουλάκη και γιατρό. Αύριο λοιπόν θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ για το τι θα συμβεί στο γιατρό και αν θα συνεχίσουμε να τον βλέπουμε ή όχι. Έχουμε άλλη μια κάρτα, έχω την εντύπωση, η οποία είναι η κάρτα η καταληκτική. Α, μάλιστα. Αντένα. 11%, 9,3%, Α 14,1%, 15,5% και Αντένα 9,3%, 9,2%, τα δύο σύριαλ που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Όχι, λέγαμε, κόβονται τα δύο σύριαλ. Λοιπόν, να προσθέσουμε την άλλη φορά, παράκληση, έτσι, παράκληση. Να προσθέσουμε και την Τετάρτη ή την Πέμπτη, που είναι το βράδυ η Μαρία η Αναστασοπούλου με τη Ζήνα στο Σταρ και την Πέμπτη είναι ο Χατζη Νικολάου, άλλοτε με τον Σρόιτερ και άλλοτε με τον Θοδωράκη. Είναι πολύ καλή η πρόταση του κυρίου νικητέα. Το θα την υιοθετήσουμε παρά τα αυτά.